Κύριε Θάνατε, πιστεύετε ότι η άνοδος που σημειώθηκε στις χθεσινές γαλλικές εκλογές του κόμματος της ακροδεξιάς της Μαρί Λεπέν μπορεί να επηρεάσει και τις τοπικές εξελίξεις? Τις τοπικές στοιχείο εννοείται ή γενικά πανελλαδικά? Πανελλαδικά και τοπικά. Πιστεύω ότι μπορεί να τις επηρεάσει. Η Χρυσή Αυγή, παράδειγμα, αν έχετε ακούσει, μέσα στην Αθήνα κάνει δουλειά. Τώρα που ήμουν στην Αθήνα 2 μέρες 3, είδα ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί. Γιατί πάνε σε γειτονιές, προσέχουν, κάνουν, δείχνουν. Στοιχείο δεν πιστεύω ότι θα έχουν αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Εσείς είχατε ξεκινήσει από το Πασόκ, μικρός. Όχι, πάντα Πασόκ ήμουν. Ναι, φτάσαμε στη συνέχεια να περάσετε και κάποιες προσωπικές δυσκολίες σε οικονομικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Πώς φτάσαμε τώρα στο σημείο να έχει αντιστραφεί τόσο πολύ το περιβάλλον ή η κατάσταση για εσάς και να φτάσετε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής αφού εκλεγήκατε και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Συνότητας της Χίου? Αν στις τελευταίες εκλογές του 2009 δεν είχε πει ο Παπανδρέου ότι λεφτά υπάρχουν και ήρθε μετά να μας πει κόψιμο από εδώ, κόψιμο από εκεί, να φέρει τον κόσμο σε τόση δύσκολη θέση, και μιλώ για τον κόσμο τον απλό που εργάζεται και δουλεύει και το 80% από ό,τι παίρνει ένας άνθρωπος πάει στο κράτος. Δεν τον αφήνει να ζήσει. Πού είναι τα λεφτά? Κοροϊδέψαμε τον κόσμο για να πάρουμε, δηλαδή να γίνουμε πρωθυπουργοί? Και πήγα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, γιατί πιστεύω ότι ο Καρατζαφέρης, όχι γιατί είμαι υποψήφιος τώρα, τον παρακολουθώ καιρό, ότι λέει αλήθεια στον κόσμο, σε πολλά πράγματα. Έτσι πήγα εκεί. Μάλιστα. Στην ερώτηση επί προσωπικού επίπεδου τώρα, πιστεύετε ότι είναι μια δική σας προσωπική καταξίωση το ότι περάσατε από όλα αυτά τα στάδια, έτσι, και με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε και με τα προσωπικά, και φτάσατε μέχρι το να εκλεγείτε πρώτος σε ψήφους πρόεδρος της τοπικής ενότητας Δημουχείου, αλλά και τώρα υποψήφιος βουλευτής? Στη δημοτική κοινότητα, χωρίς να πάω να πω μια νου, είτε συγγενής είτε φίλου, βάλε μου ένα σταυρό, είδατε ότι στοιχείο βγήκα πρώτος. Ο κόσμος περίμενε ότι κάτι θα μπορέσω να του προσφέρω στο Δήμο της Χίου. Τελικά, στο Δήμο καμία θέση δεν πήραμε, μέχρι γραφείο στη Δημοτική Κοινότητα δεν μας είχαν δώσει. Μέχρι τώρα που παραιτήθηκα τον Νοέμβρη, αν θυμόσαστε, γραφείο δεν είχαμε. Μια μας πηγαίναν από εδώ, μια μας πηγαίναν από εκεί. Και έτσι αναγκάστηκα να φύγω, και επειδή είδα πράγματα πολλά μέσα στο Δήμο, που δεν θέλω να τα πω γιατί θα πούνε ότι ο Αθάνατος πήγε με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και θέλει να κατηγορήσει το Δήμο, και γενικά τα αφήνω, θα τα κρίνει νομίζω ο χιώτικος λαός. Όλα κρίνονται εδώ, σιγά σιγά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, ποια είναι η θέση σας για την κατασκευή του νέου λιμανιού και την επέκταση του αεροδρομίου? Εγώ αν κατεβαίνω για βουλευτής, κατεβαίνω γιατί θέλω να διαμαρτυρηθώ για όλα αυτά που γίνανε, όχι μόνο επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα την κυβέρνησε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο το Πασόκ και λιγότερο η Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν όλοι εδώ και είπανε για ανάπτυξη στο νησί. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι, γιατί δημοσιογράφος είμαι κι εγώ, δεν είδα ούτε αεροδρόμιο να γίνεται, συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, ούτε λιμάνι, ενώ έχουν δώσει τόσα λεφτά για μελέτες και τα λοιπά. Και σας φέρνω και ένα παράδειγμα, τη Μαρίνα. Βάλαμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Σιμίτη, θα το θυμόσαστε όλοι μέσα στο ομίριο, να πει ότι δεν γίνεται η Μαρίνα της Χίου, για να μην χάσει κάποιος επιχειρηματίας 300 εκατομμύρια που ήταν η εγγύηση στην Τράπεζα Πειραιώς. Αν θέλουν όλοι να έρθουν να κάτσουν μαζί μου, να πούμε αυτά τα θέματα. Θα πάρουν δρόμο πολύ και θα τρέχουν. Και
Και δεν είναι μόνο η μαρίνα ή το αεροδρόμιο ή το λιμάνι που είπες κύριε Μιωτέρη, είναι τα φράγματα. Δύο φορές έχουμε πληρώσει το φράγμα της κόρης στο γεφύρι και έφυγε όλο το νερό, αν θυμόσαστε, το χειμώνα και έπνιξε το βαρβάσι και τόσες άλλες ζημίες έκανε εκεί. Τι να σας πω, όλα αυτά τα έζησα και τα έζησα καλά. Ασχολιόμουν και εγώ με τη δημοσιογραφία, αν και όλοι προσπαθήσανε πάντα πώς θα κλείσουν τον αθάνατο. Δεν τους πείραζε τίποτα άλλο, τους πείραζε ο αθάνατος. Γιατί πάντα έλεγα την αλήθεια και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να με πληρώσει να μην μιλάω. Εσείς δουλέψατε μαζί μου όπως και πολλοί δημοσιογράφοι και ξέρετε τι σημαίνει ο αθάνατος. Εγώ δεν ήρθα να γίνω βουλευτής γιατί θέλω, μ' αρέσει η πολιτική. Εγώ θέλω να διαμαρτυρηθώ για όλο αυτό το κακό που έχουν κάνει στοιχείο, γιατί όπως πολλοί άνθρωποι έχω και εγώ δύο παιδιά και μεγαλώνω στο νησί και θέλω τα παιδιά μου να μείνουν εδώ.